Με επιφημίες έγινε δεκτός μπροστά στο Δημαρχείο Τρικάλων ο υπεραθλητής Στέλιος Βάσκος. Ο τρικαλινός ποδηλάτης καταγράφει έναν ακόμη ποδηλατικό άθλο στο ενεργητικό του, καθώς κατάφερε να διανύσει 4.000 χιλιόμετρα κάνοντας τη διαδρομή Τρίκαλα-Μόναχο-Τρίκαλα. Αμέσως μετά την επιστροφή του, ο Στέλιος Βάσκος, αφού ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Τρικάλων για καθαρά προληπτικούς λόγους. Το εγχείρημα αυτό το είχαμε αρχίσει πριν ένα χρόνο και το τελειώσαμε νομίζω πολύ καλά. Του είχαμε βάλει στόχο με το Στέλιο για να το κατορθώσουμε. Πραγματικά το κατορθώσαμε, αλλά ήταν τόσο δύσκολο που δεν περιμέναμε καθόλου. Δεν ξέραμε τι θα γίνει. Βρήκαμε πάρα πολλά εμπόδια στον δρόμο. Ένα θα σας πω μόνο, ότι στις Άλπες, επειδή η όρεξη έχει χαλάσει, φτάνει αυτό να πούμε. Τα χιλιόμετρα 4.150.000 χιλιόμετρα. Και τα κάναμε σε 14 μέρες. Ο στόχος ήταν 14 μέρες, αλλά μόλις μπήκε στην Ελλάδα ο Στέλιος ο Βάσκος και είδε Ελλάδα, μας έβγαλε το χρόνο και ήρθε πιο νωρίς. Για άλλη μια φορά μας έδωσε μαθήματα ψυχής. Ας λάβουν οι νέοι πρώτα απ' όλα και μετά όλοι οι Έλληνες το μήνυμα που πρέπει να πάρουμε όλοι. Αν πιστέψεις κάτι, μπορείς να το πραγματοποιήσεις. Αυτό κάνει ο Στέλιος, γι' αυτό και τον ακολουθούμε. Γιατί ξέρουμε ότι το πιστεύει και ξέρουμε ότι θα το καταφέρει. Εγώ με τη σειρά μου θέλω να σταθώ σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που μας βοηθήσαν. Ξεκινάω από τον Δήμαρχο Τρικάλων, τον κύριο Λάπα, τον Τάκη τον Σακελαρίο, τον Δήμαρχο της Καλαμπάκας, ο οποίος μας βοήθησε δίνοντάς μας και υλικό το οποίο το δώσαμε από όλα τα σημεία που περάσαμε, το Επιμελητήριο Τρικάλων, την περιφέρεια,